Βεβαίως το Καραμανδάνιο νοσοκομείο είναι το μοναδικό νοσοκομείο το παιδιατρικό που είναι εκτός Αττικής. Δεν υπάρχει άλλο σε όλη την Ελλάδα. Και από αυτή την άποψη, ενώ θα έπρεπε να υπήρχε μια ιδιαίτερη μερημνία και εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών όλης της Δυτικής Ελλάδας και των Ιωνίσων, αντίθετα βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχόμενη σταδιακή απαξίωση του νοσοκομείου με μεγάλα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με ελλείψεις σε υποδομές, οι οποίες έγκαιρα έχουν αναδειχθεί και από το ΚΚΕ και από τους μαζικούς φορείς της πόλης και από το ίδιο το προσωπικό στο νοσοκομείο το Καραμανδάνιο, αλλά παρόλα αυτά συνολικά οι κυβερνήσεις έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και μιλάμε στο απροχώρητο γιατί ακριβώς ένας νευραλγικός τομέας του νοσοκομείου των αναισθησιολόγων δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί έχει απομείνει μόνο η διευθύντρια, η οποία είναι προς συνταξιοδότηση, και τα υπόλοιπα μπαλώματα που έχει κάνει η κυβέρνηση με μετακινήσεις από τα νοσοκομεία της περιοχής, είτε δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, είτε είναι αναισθησιολόγοι ενηλίκων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και ενώ το γνώριζε περίπου εδώ και ένα χρόνο τις τεράστιες ελλείψεις, τον κίνδυνο δηλαδή να μην κάνει εφημερίες στο νοσοκομείο, τον κίνδυνο να μην κάνει χειρουργία, ενώ μέσω όρο περίπου κάθε χρόνο κάνει 1.800 περίπου χειρουργία, τα γνώριζε αυτά εδώ και καιρό, δεν έκανε τίποτα. Με αποτέλεσμα να τρέχει τελευταία στιγμή με εμβαλωματικές λύσεις, δηλαδή να μετακινεί αναισθησιολόγους που έχουν την ειδικότητα του παιδιατρικής για να, από την Αθήνα στην Πάτρα, ανοίγοντας κενά στα νοσοκομεία της Αθήνας, δημιουργώντας αναστάτωση στους αναισθησιολόγους που αναγκάζονται να μετακινηθούν και να προκηρύξει μόνο 2 θέσεις από τις 4 κενές που υπάρχουν στον τομέα των αναισθησιολόγων. Με αυτές τις εξελίξεις και μάλιστα μετά κάτω από την πίεση, κάτω από τις κινητοποιήσεις που έγινε το τελευταίο διάστημα και από τη Δημοτική Αρχή Πάτρας και από το Εργατικό Κέντρο και από δεκάδες φορείς και σωματεία. Και το βεβαίως ήταν η λύση να μεταφερθεί προσωρινά στο νοσοκομείο του Ρίου. Γιατί το νοσοκομείο του Ρίου δεν έχει ανεπτυγμένη παιδιατρική κλινική και μάλιστα περιστατικά ιδιαίτερης φροντίδας που χρειάζονται και μια σειρά ιδιαίτερες εξετάσεις που πηγαίνουν από το Ρίο στο Καραμανδάνιο για να γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Γιατί δεν έχει τα απαραίτητο εξοπλισμό το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Και γι' αυτό το Σωματείο Εργαζομένων στο Ρίο αρνήθηκε τη συγκεκριμένη διαδικασία, όπως και οι εργαζόμενοι στο Καραμανδάνιο με τα σωματεία τους. Από αυτήν την άποψη λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη η άμεσα η κάλυψη του συνολικού των κενών και των 4 θέσεων που υπάρχουν στον τομέα της αναισθησιολογίας, αλλά και οι υπόλοιποι γιατροί οι οποίοι λείπουν από το Καραμανδάνιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Κύριε Καραθανασόπουλε, το Καραμανδάνιο αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας. Και δεν θα επιτρέψουμε, και ξεκινώ έτσι την απάντηση, να στηθούν πολιτικές καριέρες πάνω στο Καραμανδάνιο. Διότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια εκμετάλλευση της λογικής αγωνίας που έχουν οι γονείς για την περίθαλψη των παιδιών τους και κάποιοι προσπαθούν να διασπείρουν ότι δήθεν προσπαθούμε να υποβαθμίσουμε το Καραμανδάνιο με στόχο να κλείσουμε και να μην υπάρχει παιδιατρική κλινική στον νομό Αχαΐας. Και με συγχωρείτε και όσοι κάνουν και τις κινητοποιήσεις να αναλογιστούν και τις ευθύνες τους, γιατί οι ίδιοι ανήκουν και στη διοίκηση του Καραμανδανίου. Η Δημοτική Αρχή που λέτε προεδρεύει του Καραμανδανίου. Δεν είναι κάτι που είναι εκτός του Καραμανδανίου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει με το Καραμανδάνιο. Στο Καραμανδάνιο υπηρετούσαν 4 αναισθησιολόγοι και στο τέλος του έτους, του προηγουμένου, του 2021, συνταξιοδοτήθηκαν 2. Και είχαμε 2 θέσεις, τις άλλες 2 επιπλέον θέσεις, τις είχαμε καλύψει με μετακίνηση η οποία είχε γίνει και αντίστοιχα και με προκήρυξη για συνεργασία με ιδιώτη γιατρό. Εύνης υπήρξε όλοι οι αναισθησιολόγοι οι οποίοι βρίσκονταν, είτε αυτοί που υπηρετούσαν, είτε αυτοί που είχαν μετακινηθεί, βρέθηκαν σε αδυναμία εργασίας λόγω αναρρωτικών αδειών. Αυτή ήταν η δυσλειτουργία η οποία υπήρξε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. 4 αναισθησιολόγοι δεν μπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους διότι είχαν βρει σε αναρρωτική άδεια. Αμέσως τι κάναμε? Αυτό το οποίο κάναμε αμέσως ήταν ότι ήρθαμε σε συνεννόηση
με την Αθήνα για να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν στο Καραμανδάνιο και έχουν δημιουργηθεί με αναρωτική άδεια που δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί ότι το σύνολο των ασυσιολόγων δεν θα μπορούσαν να εργαστούν. Η Αθήνα, για να μην έχει κανένα πρόβλημα στη λειτουργία των δικών της νοσοκομείων και των χειρουργείων, θα μπορούσε να υποστηρίξει σε απόλυτο βαθμό από 17 Ιουνίου και μετά τη στήριξη του Καραμανδανίου. Και σε αυτό το διάστημα ήρθαμε σε συνεννόηση και αυτή η εβδομάδα καλύπτεται τη Δευτέρα και την Τρίτη και με ιδιώτη αναισθησιολόγο και με αναισθησιολόγο που από τον ιδιωτικό τομέα που ήρθε και παρέμεινε Δευτέρα-Τρίτη, αλλά και με την επιστροφή της μη αναισθησιολόγου από αναρωτική άδεια. Καλύπτεται Τετάρτη-Πέμπτη Παρασκευή, θα καλυφθεί και η επόμενη εβδομάδα και παράλληλα βγήκε η προκήρυξη για το Καραμανδάνιο για δύο θέσεις αναισθησιολόγων, η μία στη θέση του διευθυντή και η άλλη στη θέση επιμελήτριας Α, και βγήκε κατά προτεραιότητα, διότι είναι στις προκηρύξεις των 700 θέσεων, οι οποίες ήδη γίνεται η κατανομή, αλλά ακριβώς επειδή στο Καραμανδάνιο υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, κατά προτεραιότητα βγήκε αυτή η προκήρυξη, για την ακρίβεια βγήκε η εγκριτική πράξη του Υπουργείου Υγείας και τις επόμενες μέρες βγαίνει η προκήρυξη. Άρα θα καλυφθούν οι συγκεκριμένες θέσεις. Για όσο διάστημα χρειαστεί, προφανώς και με τον ιδιώτη που συνεργαζόμαστε, αλλά και με μετακινήσεις οι οποίες θα γίνουν και με υποστήριξη, θα λειτουργήσει κανονικά το νοσοκομείο, θα είναι στην πλήρη του και ομαλή του λειτουργία. Έχουμε αναφέρει ότι αν χρειαστεί κάτι έκτακτο θα υπάρξει υποστήριξη του ΡΙΟΥ, αλλά η προτεραιότητα βασική και ξεκάθαρη της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του Καραμανδάνιου και γι' αυτό το λόγο πήραμε άμεσα όλες αυτές τις υποθέσεις όταν προέκυψε το πρόβλημα το οποίο ήταν ευνηδιαστικό με αναρωτικές άδειες που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν τη λειτουργία. Και στη δευτερολογία μου θα σας πω πώς θα καλύψουμε και τα υπόλοιπα κενά που λέτε, γιατί ήδη στην κατανομή των 700 θέσεων υπάρχουν και οι άλλες θέσεις που έχει ζητήσει το Καραμανδάνιο, δείχνοντας ότι όχι μόνο να το υποβαθμίσουμε δεν θέλουμε, αλλά αντιθέτως καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι σημαντικό για όλη την Δυτική Ελλάδα και για την Πάτρα και για τη Δυτική Ελλάδα ως παιδιατρικό και αντιλαμβανόμαστε ότι και οι εγκαταστάσεις του αυτή τη στιγμή χρειάζονται αναβάθμιση και υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Οπότε θα υπάρξουν παρεμβάσεις συνολικά για την αναβάθμιση της παιδιατρικής κλινικής στην περιοχή της Πάτρας. Καταρχάς, είναι απαράδεκτη η αναφορά την οποία κάνετε και σας την επιστρέφουμε. Το ότι κάποιοι προσπαθούν να στήσουν πολιτικές καριέρες για τα ζητήματα υγείας και ιδιαίτερα με το Καραμανδάνιο. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικό σε ποιον απευθύνεστε. Και δεν σας το επιτρέπω. Πρώτο ζήτημα αυτό. Δεύτερο ζήτημα, για να είμαστε καθαροί. Το τι ευαισθησία υπάρχει και αν υπάρχει στα λόγια στις πράξεις. Έχουμε καταθέσει 4 ερωτήσεις για το Καραμανδάνιο, αναπάντητες και οι 4 από το 2020 μέχρι τώρα. Και μία του 2019 το Γενάρη. Κανείς υπουργός, ούτε της προηγούμενης κυβέρνησης ούτε της σημερινής, έδειξε ευαισθησία να απαντήσει για τα ζητήματα που αφορούν το Καραμανδάνιο. Και μάλιστα την ερώτηση που συζητάμε τώρα την είχαμε καταθέσει αυτούσια σχεδόν το 14 Απριλίου. Και παρόλα αυτά απαξιώσατε να απαντήσετε. Για να δούμε τι ευαισθησίες υπάρχουν. Και αν κάτω από την πίεση των προβλημάτων αναγκάζεστε να πάρετε μέτρα. Και αν κάτω από τις διεκδικήσεις. Γιατί ο Δήμαρχος της Πάτρας λόγω του καταστατικού του Καραμανδανιού προεδρεύει. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί η ευθύνη της λειτουργίας ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας και έχει στείλει ανεπάλληλες επιστολές και παρεμβάσεις. Αλλά φωνή βόντος εν διερήμο. Γιατί όταν υπάρχουν 11 κενές θέσεις ιατρικού μονοπροσωπικού, τότε καταλαβαίνουμε που πάει το πράγμα. Και γιατί η κατάσταση με το παιδοαναισθησιολογικό τμήμα ήταν πολύ συγκεκριμένη και την ξέρατε πολύ καλά και για τις δύο συνταξιοδοτήσεις και ότι έμειναν μόνο δύο άτομα, εκ των οποίων η μία αναγκάστηκε να παραιτηθεί γιατί δεν μπορούσε να αντέξει αυτή την κατάσταση. Προσπαθήσατε να καλύψετε με μετακινήσεις και μάλιστα στείλατε ενήλικα, αναισθησιολόγου για ενήλικες, που δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο γιατί είναι ιδιαίτερες οι ανάγκες των παιδιών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει η εικόνα την οποία συζητάμε τώρα. Όταν σας έχουν κάνει αλλεπάλληλες παρεμβάσεις για να αλλάξει το οργανόγραμμα, να γίνει σύγχρονο οργανόγραμμα, με αύξηση των κρεβατιών, με αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, το χειρουργείο αναβάθμιση. Ποια είναι τα σχέδια τα οποία κάνατε? Ποιες είναι οι ενέργειες οι οποίες κάνατε για όλα αυτά? Όταν σας έχουν ζητήσει μαγνήτη για να μπορεί να παίζει ολοκληρωμένα το ρόλο του,
κάνετε τίποτα? Ή θα μου πείτε είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Αλλά εδώ να δούμε τις προτεραιότητες που υπάρχουν. Και ποιες προτεραιότητες υλοποιείτε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά προχωρείτε σε μια εμπορευματοποιημένη, ένα εμπορευματοποιημένο τομέα, ακόμη περισσότερο εμπορευματοποιημένο τομέα της υγείας. Με ιδιώτες, με μετακινήσεις σε όλη την Ελλάδα για να καλυφθούν τα κενά, δημιουργώντας ταυτόχρονα τεράστιες τρύπες. Το θέμα λοιπόν των άμεσων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού που θα έπρεπε να είχαν γίνει για να καλυφθούν οι ανάγκες, ακόμη περιμένουν, κύριε Υπουργέ, τους δύο οι οποίοι έχουν διοριστεί στο ορθοπαιδικό τμήμα και δεν έχουν πιάσει ακόμη δουλειά. Πότε θα πιάσουν, μετά από πόσο καιρό, μετά από πόσο μήνες θα πιάσουν δουλειά? Όταν ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ πέρα είναι εξειδικευμένο νοσοκομείο, ότι χάνεται μια τεχνογνωσία η οποία υπήρχε και ότι αυτή η τεχνογνωσία και η συσσωρευμένη εμπειρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τους επικουρικούς γιατρούς. Θα καλυφθούν οι ανάγκες με τους ιδιώτες, με τις μετακινήσεις? Γιατί όλα αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό και κάτω από την πίεση. Γιατί το λέω και πάλι, αν και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση έδειχνε ευαισθησία για το Καραμανδάνιο, τουλάχιστον θα απαντούσαν στις ερωτήσεις του ΚΚΕ και δεν θα φερνώσανται με τέτοιο υποτιμητικό τρόπο.